Συναλλαγέ με παραποιημένη ημερομηνία ώστε να μην φαίνονται ότι γίνονταν την κλειστή περίοδο και προμήθεια με το αζημίωτο που λάμβανε κάποιοι, διευκολύνοντα τι εκροέ καταθέσεων, αποκάλυψε στην εκπομπή 60 λεπτά ο βουλευτή του ΑΚΕΛ, Άριστο Δαμιανού. Μέχρι 40% προμήθειε δίνονταν για, να για εκροέ με το αζημίωτο. Επίση, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Από ποια τράπεζα, από αυτέ τι δύο. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Είναι από αυτέ τι δύο όμω ή από αυτέ που δεν έδωσαν στοιχεία. Είναι από τράπεζε που πέρασαν σε διαδικασία εξηγίανση. Μάλιστα. Την ίδια ώρα. Όλε οι Όχι όλε. Την ίδια ώρα. Είμαστε ε, πολύ κοντά στο να έχουμε επιστεί ότι γίνονταν προχρονολογήσει πράξεων για να φανεί ότι καταγράφηγα στα λογισμικά πριν από τα απαγορευτικά διατάγματα. Στο μικροσκόπιο τη εκπομπή στέθηκαν τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματο με τι εποπτικέ αρχέ να βρίσκονται στο στόχαστρο των επικρίσεων. Η δημοσιοποίηση αλλά και η αδειοδότηση για τι εκροέ βρέθηκαν στο επίκεντρο. Η Επιτροπή τη Κεντρική Τράπεζα που ήταν αρμόδια να επιτρέψει ναι. τις τι εκροέ. Είμαστε βέβαιοι ότι ε, το επέτρεψαν σύμφωνα με το, με το δημόσιο συμφέρον ή μήπω υπήρξαν και άλλου είδου συναλλαγέ. Ο πλήστο κόσμο δεν είχε ιδέα ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα να πάρει άδειε. Πρώτο. Δεύτερο. Ανάγκη για να διεργηθούν πληρωμέ είχαν πάρα πολύ και οι επιχειρήσει. Α πάρουμε τι επιχειρήσει. Λοιπόν, Άρα λέτε ότι ο γνωστό του γνωστού για, Γιατί κάποιοι να πάρουν την άδεια. Και γιατί είχαν ξέρω. άγια πληρώσει. Κάποιε άλλε επιχειρήσει που είχαν κεφάλαιο κίνηση και θα πλήρωναν σε λίγε μέρε τα μεροκάματα των υπαλλήλων του, του μισού του κλπ. Εκουρεύτηκαν, δεν είχαν να τον κόσμο. Στο μεταξύ, συνεχίστηκε και σήμερα ο πολιτικό άλλο που ξέσπασε για τη δημοσιοποίηση των νεκρών κατά την κλειστή περίοδο. Έντονε αιχμέ αφήνουν Δυσί και Ακέλ, λέγοντα ότι με την αποκάλυψη τη λίστα προκλήθηκε σοβαρή ζημιά. Τελικά, αυτό που στην πράξη πέτυχαν είναι να συσκοτήσουν για τι ύποπτε εκροές και να συμβάλλουν στην προσπάθεια συγκάλυψη του σκανδάλου, όπω το Ακέλ έγκαιρα προειδοποιούσε. Θα πρέπει να πάψει να ενοχοποιείται και να λιδωρείται η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα που διακρίνει τις ενέργειες του ΑΚΕΛ και από την άλλη να επιδοκιμάζεται ο λαϊκισμός και οι σκοπιμότητες ορισμένων που άκρητα και χωρίς καμιά απολύτως στοιχειοθέτηση προχωρούν στη δημοσιοποίηση πληροφοριών. Και δεχτήκαμε επίθεση ότι είχαμε δήθεν κάτι να κρύψουμε. Τη στιγμή που ξεκαθαρίσαμε με απόλυτο τρόπο ότι οποιασδήποτε συναλλαγές πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων έπρεπε να δημοσιοποιηθούν. Ο οικισμός των τελευταίων δεκαετιών μας οδήγησε πρώτης οικονομικής χειροκοπίας. Οι συμπεριφορές όχλου που παρουσιάζονται τους τελευταίους μήνες είναι εξίσου επικίνδυνε. Ο πρόεδρο τη Επιτροπή Θεσμών προέβησε μια απερίσκεπτη και ζημιογόνα κίνηση, η οποία προκάλεσε τι δικαιολογημένε αντιδράσει μεγάλων εταιριών, αλλά μειώνει και την αξιοπιστία τη Κύπρου στην προσέλκυση ξένων εταιριών, αναφέρει ανακοίνωση τη Συμμαχία Πολιτών.